Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Το σημερινό βίντεο δεν έχει τόσο να κάνει με το τι σαπούνι θα φτιάξω, όσο με το πώς θα το φτιάξω. Θα χρησιμοποιήσω την ψυχρή μέθοδο με μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή. Ποια είναι αυτή? Ονομάζεται ψυχρή μέθοδος με τη μετάδοση θερμότητας ή αλλιώς στα αγγλικά heat transfer method. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο δεν ζεσταίνουμε τα λάδια και τα βούτυρα, ούτε περιμένουμε να κρυώσει το διάλειμμα της σόδας. Αμέσως μόλις διαλυθεί η καυστική σόδα στο νερό, την ρίχνουμε στα λάδια. Τα στέρεα λάδια και βούτυρα λιώνουν σιγά σιγά από την αυξημένη θερμοκρασία του διαλύματος της σόδας, ενώ παράλληλα γίνεται η σαπωνοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε χρόνο και πάβουμε να εξαρτιόμαστε από το τι λέει το θερμόμετρο. Επομένως σήμερα δεν έχει σχέδιο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σαπούνι μου θα δείχνει βαρετό. Θα χρησιμοποιήσω ένα καλούπι που βγάζει μεμονωμένα σαπουνάκια καρδούλα. Το απέκτησα μέσω ενός group στο Facebook που λέγεται Καλούπια Σιλικόνης. Η διαχειρίστρια του group κάνει μαζικές παραγγελίες για πρώτες ύλες και εξοπλισμό για σαπούνια κυρίως. Επειδή είμαστε πολύ ενδιαφερόμενοι, η συνολική ποσότητα που αγοράζει τελικά είναι πολύ μεγάλη. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει πολύ καλύτερες τιμές. Στο λίγο διάστημα που είμαι μέλος, έχω πάρει χρώματα μάικα, εθερία έλαια, σπάτουλες και βέβαια το καλούπι που θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Ξεκινώ με τη συνταγή για 1 κιλό σαπούνι. 274,4 γραμμάρια ελαιόλαδο. 205,8 γραμμάρια λάδι καρύδας. 68,6 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο, 34,3 γραμμάρια λάδι τζοτζόμπα, 34,3 γραμμάρια ριζέλαιο, 178,1 γραμμάρια απιονισμένο νερό, 13,7 γραμμάρια αλάτι, 82,3 γραμμάρια καυστική σόδα, πετάει ένα μαμούνι, 6,8 γραμμάρια καυστική ποτάσα. Αν δεν έχετε καυστική ποτάσα, βάλτε 86,6 γραμμάρια καυστική σόδα. 20,6 έως 34,3 γραμμάρια άρωμα, 1 και 3 τέταρτα κουταλάκια του γλυκού χρώμα μάικα. Χρησιμοποιώ συνδυασμό καυστικής σόδας και ποτάσας, γιατί μειώνει δραστικά τη γλίτσα του σαπουνιού και αυξάνει τη διάρκεια χρήσης του. Όσοι παρακολουθείτε σαπουνοποιούς στο εξωτερικό, ίσως να σας φανεί περίεργο που βάζω τόσο λίγο ριζέλαιο. Στο εξωτερικό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, γιατί είναι σχετικά αχρωμό σε σχέση, ας πούμε, με το ελαιόλαδο και έτσι αναδεικνύει τα χρώματα. Κάνει κρεμώδια αφρό και λόγω του υψηλού ποσοστού παλμητικού οξέως που περιέχει, δίνει σκληρότητα στο σαπούνι. Έχω διαβάσει μάλιστα ότι μερικοί φτιάχνουν σαπούνι μόνο με ριζέλαιο. Το έχω δοκιμάσει και πιστέψτε με, δεν κάνει. Γιατί το ριζέλαιο περιέχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό λινελαϊκού οξέως, το οποίο κάνει το λάδι να ταγγίζει γρήγορα. Τα σαπούνια που περιέχουν μεγάλο ποσοστό ριζέλαιου εμφανίζουν κατά την ορίμανση κίτρινους και καφέ λεκέδες. Και τώρα η διαδικασία. Ζυγίζω τα λάδια σε μια πλαστική κανάτα που αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες. Η συγκεκριμένη είναι από τον Καλογερόπουλο, αλλά έχει και το τζάμπο, πάμφθινες κανάτες του λίτρου, πολύ βολικές. Οι πλαστικές κανάτες που αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες είναι από χοντρό, θολό πλαστικό και συνήθως έχουν ανάγλυφη ένδειξη από κάτω σε πόση θερμοκρασία αντέχουν ή αλλιώς έχουν ένα συμβολάκι που θυμίζει πλυντήριο πιάτων. Στο αμυγδαλέλαιο που χρησιμοποιώ για αυτό το σαπούνι έχω εκχυλήσει κουρκουμά. Γι' αυτό είναι τόσο κίτρινο. Ενώ στο λάδι τζοτζόμπα έχω εκχυλήσει καλέντουλα. Πάνω δεξιά θα εμφανιστεί τώρα link με βίντεο που δείχνω πώς ακριβώς φτιάχνω τα βοτανόλαδά μου. Ορισμένα βοτανόλαδα τα χρησιμοποιούμε για να δώσουν χρώμα στο σαπούνι, αλλά για τις ιδιότητές τους. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν επιζούν τις σαπωνοποίησης οι ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων. Θα ήθελα να πιστεύω ότι κάτι μένει στο σαπούνι, αλλά μάλλον θα χρειαστούμε χημικό να μας απαντήσει με σιγουριά. Αφού ζυγίζω τα λάδια, τα αφήνω στην άκρη. Προετοιμάζω το νερό. Διαλύω μέσα αλάτι φαγητού. Το αλάτι σκληραίνει γρήγορα το σαπούνι, ώστε να ξεκαλουπώνεται πιο γρήγορα. Επίσης, μειώνει λίγο τη γλίτσα κατά τη χρήση. Το ότι γίνεται πιο σκληρό το σαπούνι με αλάτι δεν σημαίνει ότι οριμάζει και πιο γρήγορα. Ο χρόνος ορίμανσης παραμένει ο ίδιος, δηλαδή περίπου στους 2 μήνες. Έπειτα έρχεται η ώρα του αρώματος.
Εδώ βλέπετε ένα χρήσιμο κολπάκι για να μην λερώνετε το σύμπαν με άρωμα. Ακουμπάτε ένα ξυλάκι ή τη λαβή ενός κουταλιού στο στόμιο του μπουκαλιού και χύνετε το άρωμα στο δοχείο. Με αυτόν τον τρόπο το υγρό γλύφει το ξυλάκι αντί για το στόμιο του μπουκαλιού. Το άρωμα είναι το σιτρονέλα από τον Ορέστη. Το έχω δοκιμάσει και όντως συμπεριφέρεται άψογα στο σαπούνι ψυχρής μεθόδου. Να σημειώσω ότι δεν κάνω διαφήμιση. Απλά να σας βοηθήσω θέλω. Το μόνιμο πρόβλημα στα σαπούνια με την ψυχρή μέθοδο είναι τα αρώματα. Η πλειοψηφία των αρωμάτων για σαπούνι που βρίσκουμε στην αγορά είναι εντελώς ακατάλληλα για την ψυχρή μέθοδο. Με το που τα βάλουμε στο μείγμα, αυτό γίνεται στόκος. Οι δε πληροφορίες που δίνουν οι προμηθευτές σχετικά με τη συμπεριφορά τους είναι ό,τι να είναι. Αναγκαστικά πρέπει να δοκιμάζουμε κάθε νέο άρωμα πριν το χρησιμοποιήσουμε. Και γι' αυτό σας αναφέρω στα τελευταία βίντεο τι αρώματα χρησιμοποιώ. Για να σας γλιτώσω από κόπο και χρήμα. Φυσικά, αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς με επιτυχία κάποιο άρωμα για σαπούνι, σας παρακαλώ να μοιραστείτε τη γνώση σας μαζί μας, αφήνοντας ένα σχόλιο εδώ κάτω από το βίντεο, με link για να ξέρουμε πού θα το βρούμε. Μετά το άρωμα έρχεται η ώρα του χρώματος. Χρησιμοποιώ μία κουταλιά της σούπας από τα ρευστά λάδια της συνταγής, ώστε να διαλύσω μέσα την μάικα. Και αυτή από το γκρουπ καλούπια σιλικόνη στην πύρα. Συνεχίζω με το ζύγισμα της σόδας και της ποτάσας. Τις διαλύω καλά στο νερό. Το διάλειμμα σόδας ποτάσας είναι όπως βλέπετε στους 84 βαθμούς, ενώ τα λάδια είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Και ξεκινάμε! Το μείγμα σκουραίνει σιγά σιγά λόγω του κουρκουμά. Η δε καρύδα αρχίζει να λιώνει. Έχοντας βεβαιωθεί ότι έχει λιώσει το μεγαλύτερο μέρος του λαδιού καρύδας, προσθέτω το άρωμα. Στα 2 λεπτά ανακάτεμα, η καρύδα έχει λιώσει εντελώς, οπότε ρίχνω το χρώμα. Το πόσο γρήγορα θα λιώσουν τα στέρεα λάδια ή βούτυρα εξαρτάται από την επιμέρους ποσότητά τους μέσα στη συνταγή, αλλά και από την ίδια τη συνταγή στο σύνολό της. Στο τέλος, βάζω και λίγο ραβδομπλέντερ για να φτάσω σε ίχνος. Δεν θέλω να πήξει πολύ για να μην μου κάνει κενά στο καλούπι. Κανονικά στο 24ωρο επάνω μπορούμε να ξεκαλουπώσουμε. Όμως τα καλούπια σιλικόνη δεν αναπνέουν όπως τα ξύλινα και έτσι το ξεκαλούπωμα αργεί λίγο. Αφήστε τα 2 ή ακόμη και 3 ημέρες πριν τα ξεκαλουπώσετε. Το μόνο πρόβλημα είναι οι ασπρίλες. Αν δεν έχετε γεμίσει τις θήκες μέχρι επάνω, μπορείτε να καλύψετε το καλούπι με μεμβράνη. Έτσι γλιτώνετε κάπως από τις ασπρίλες. Τι είναι όμως αυτές οι ασπρίλες? Είναι σκόνη σόδας. Στα αγγλικά soda ash. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, σας παραπέμπω σε παλαιότερο βίντεό μου με τίτλο «Σαπούνι με τεχνική Line Pour». Τώρα πάνω δεξιά θα φανεί το link. Προχωρήστε στο 7-10 για να ακούσετε για τη σκόνη σόδας. Η σκόνη σόδας είναι ακίνδυνη και δεν επηρεάζει καθόλου ούτε την ποιότητα ούτε την απόδοση του σαπουνιού. Θολώνει όμως το χρώμα και κάνει το σαπούνι να φαίνεται σαν σκονισμένο. Πάμε να την ξεφορτωθούμε. Έχουμε 2 τρόπους. Τον πρώτο τον εφαρμόζουμε όταν έχουμε ανάγλυφα σχέδια στο σαπούνι. Βρέχουμε το σαπούνι και το τρίβουμε καλά με χαρτί κουζίνας ή πανί. Προσέχουμε να μην αφρίσει. Ο δεύτερος τρόπος είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, αλλά μπορούμε να τον κάνουμε μόνο αν το σαπούνι μας έχει επίπεδες επιφάνειες. Χρησιμοποιούμε μία πλάνη για σαπούνια. Αν δεν έχουμε πλάνη, ξύνουμε την επιφάνεια με ένα μαχαιράκι ή όπως θα δείτε σε ένα πανάρχαιο βίντεό μου, με ένα κοπίδι. Το βίντεο αυτό λέγεται Trippy Rainbow Swirl και το link ανοίγει τώρα πάνω δεξιά. Αν δεν βλέπετε link πάνω δεξιά, τότε κοιτάξτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Και εδώ τελειώσαμε. Μάθαμε σήμερα πώς να φτιάχνουμε σαπούνι χωρίς θερμόμετρο με τη μέθοδο μετάδοσης της θερμότητας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.